Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Σοκ. 11χρονη Ρωμά γέννησε ένα υγιέστατο μωρό στο Παγνί. Για πρωτόγνωρο περιστατικό μιλούν οι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος. Έπεσαν οι υπογραφές για τον κόμβο των Μουρνιών. Σε 30 μήνες η ολοκλήρωση του έργου. Δώρο ζωής για 15 άστεγους στα Χανιά. Ξεκινάει υλοποίηση χρηματοδοτούμενου προγράμματος από τον ΔΟΚΙΠ. Τραγικό φινάλε για τον 74χρονο από τα Αγγελιανά, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες. Βρέθηκε νωρίς το πρωί νεκρός μέσα σε ρέμα. Παραγγελία για να διερευνηθεί το οικογενειακό περιβάλλον της 11χρονης που έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο Παγνί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων έδωσε η Εισαγγελέα Ηρακλείου. Η εισαγγελική λειτουργός θέλει να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει η οικογένεια της μικρής και αν είναι κατάλληλο για να μεγαλώσει και εκείνη το παιδί της. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για την μικρότερη κοπέλα που γέννησε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ούτε οι ίδιοι οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μπορούσαν να πιστέψουν χθες το μεσημέρι ότι είχαν μπροστά τους ένα 11χρονο κορίτσι το οποίο ήταν έτοιμο να γεννήσει. Το ανήλικο κορίτσι πήγε με τη μητέρα της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τα σημάδια του τοκετού εμφανέστατα. Όπως λέει ο διευθυντής της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής, οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, καθώς αυτό επιβάλλει η ιατρική πρακτική. Δηλαδή είχε διαστολή και οδύνη. Και οδηγήθηκε φυσικά αφού έγινε σχετικός προχειρητικός έλεγχος κατευθείαν στο χειρουργείο, γιατί με βάση τη βιβλιογραφία τα περιστατικά αυτά διαφερόνται με τη στερική τομή. Δεν επιτρέπεται να γίνει χειρουργικό εφικτός λόγω της ανοριμότητας του παιδιού και ψυχοσωματικής και των ιστών κτλ. Και πρέπει να γίνει στη στερική τομή. Και για αυτό το λόγο οδηγήθηκε κατευθείαν το παιδί στη στερική τομή. Η στερική πήγε πάρα πολύ καλά. Και η μαμά και το παιδί είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Το κοριτσάκι εδώ και 2 χρόνια μαζί με τη μητέρα της αλλά και με τον επίσης ανήλικο αδερφό της ζούσαν στο χωριό Αγίες Παρασκευές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σύμφωνα με μία μαρτυρία συγγενικού της προσώπου, το κοριτσάκι ερωτεύτηκε με έναν ξάδερφό της και από εκεί προέκυψε η εγκυμοσύνη. Έγινε ένα λάθος, η μάνα του πήγαινε στη δουλειά και άφησε το κορίτσι σπίτι. Και η κοπελιά έχει ερωτευτεί με ένα παιδί που μένανε στο σπίτι του. Συγγενή. Μακριά. Δεν είναι πολύ ξάδερφος. Μακριά. Τέταρτο ξάδερφο. Δηλαδή, μικρός και εκείνος. Ναι, μικρός εκείνος. Εντάξει, με 2 χρόνια πιο μεγάλος. Δεν είναι αυτός ούτε πολύ μεγάλος. Και ερωτευτήκανε μαζί, κάτσανε 1 χρόνο μαζί, πλύνανε, μαζερεύανε μαζί, τα πάντα παίζανε μαζί. Και έμενε έγκυος η κοπελιά. Εγώ καταρχήν κάτι παράξενο δεν είδα. Εντάξει, έβλεπα ότι παίζανε ένα το άλλο, αυτά. Ναι, αλλά δεν είχαμε καταλάβει και πράγμα γιατί εντάξει, αφού λέμε ξαδέρφια, πού να καταλάβουν. Και μετά το καταλάβαμε, μας το είπε μόνη της. Τι σας είπε? Ότι κάνανε έρωτα και αυτά. Γιατί έμεινε έγκυος. Ναι. Ήδη την υπόθεση της 11χρονης έχει αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αλλά και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ενώ ο εισαγγελέας Ηρακλείου Ανηλίκων ζήτησε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει το 11χρονο κοριτσάκι και αν μπορούν σε αυτές τις συνθήκες να μεγαλώσει τόσο η ίδια όσο και το βρέφος που έφερε στον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα πρέπει να ανακοινώνονται και να ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Δηλαδή η μεν κοινωνική υπηρεσία ανέλαβε την προστασία αυτών των 2 ψυχών και έχει ειδοποιηθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων, ο οποίος θα επιληφθεί από πλευράς δικαιοσύνης του γεγονότος. Ο διευθυντής της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δηλώνει πάντως και ο ίδιος σοκαρισμένος, καθώς ουδέποτε στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει κάποιο ανάλογο περιστατικό. Είναι σπάνια τα περιστατικά. Και κάτω από τις ηλικίες των 14-15 χρόνων είναι σπάνια, αλλά βλέπουμε περιστατικά τέτοια. Και 15 και 16 βλέπουμε. Αλλά από την ηλικία αυτή δεν έχουμε δει ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ και δεν έχω. Και πολύ σπάνια αναφέρονται αυτά τα περιστατικά γενικότερα. Στην εφηβεία θεωρείται και ίση υψηλού κινδύνου, λόγω της ανοριμότητας των παιδιών αυτών για το θέμα αυτό και τις αντιμετωπίζουν σαν και ίση υψηλού κινδύνου. Γιατί υπάρχει πρόβλημα και για τη μάνα και για το παιδί. Και γι' αυτό ακριβώς και τα αντιμετωπίζουμε και στα αρχή δομή και δεν αφήνουμε τα παιδιά αυτά να γεννήσουν φυσιολογικά. Σοκαρισμένοι όμως είναι και οι κάτοικοι στο χωριό Αγίας Παρασκευές, που όπως λένε δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν πως ένα ανήλικο κορίτσι
που έπαιζε με τα παιχνίδια του βρέθηκε να είναι μητέρα. Το κοριτσάκι όταν ήρθε εδώ στο μαγαζί ήταν για μένα ένα παιδί που έκατσε κάτω με τον ξαδερφό του και έπαιξε με κάτι τουβλάκια. Και εντάξει, σωματικά ήταν πολύ προχωρημένη, αλλά ήταν παιδί, δηλαδή ήθελε να παίξει, ήταν παιδί. Έχει η κοπέλα έχει άλλο αδερφό πιο μικρό που είναι 5 χρονών και έπρεπε να κάτσει μαζί του, θα τον προσέξει. Πού να το αφήσει? Δεν μπορεί να αφήσει ένα κοπέλι 5 χρονών μόνο σπίτι. Εντάξει, εσύ να είναι έγκυος τώρα, τι, όλο το, πρέπει να τρελαθεί το κόσμο τώρα. Τους τελευταίους 2 μήνες, οπότε και το κορίτσι μαζί με τη μητέρα του αντιλήφθηκαν την εγκυμοσύνη, είχαν φύγει από το χωριό Αγίες Παρασκές για άλλο γειτονικό χωριό. Πάντως, κανείς από το χωριό δεν είχε αντιληφθεί την εγκυμοσύνη παρά μόνο όταν είδαν την γιαγιά της να φουσκώνει επικίνδυνα. Το κατάλαβε, δηλαδή κατάλαβε. Είδαμε μια στιγμή πως φουσκώνει η κοιλιά της. Και από εκεί και μετά για μένα εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε από το κοζό, εξαφανίστηκε από μένα, δηλαδή εγώ δεν την είδα. Θα είναι κρίμα η Ελλάδα να βρεθεί αντιμέτωπη και πάλι με Brexit μετά την σημαντική δουλειά που έχει κάνει, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί μετά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία και του Γκίκα Χαρδούβελη. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε βρεθεί και το πρωί στο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, τονίζοντας μετά την λήξη της ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών θα επιστρέψουν στην Αθήνα στις αρχές Ιανουαρίου και η συμφωνία αναμένεται να κλείσει πριν το Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου. Το πολιτικό σκηνικό τέλος έχει πάρει φωτιά λίγα μόλις 24 ώρα πριν από την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κατά κόρυφα ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο η προεδρική εκλογή, με την κυβέρνηση να εμφανίζεται αισιόδοξη για εκλογή του Σταύρου Δήμα, αλλά και για επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Θα έρθουν αρχές του νέου έτους και θα κλείσει πριν το Eurogroup 26 Ιανουαρίου. Το απόγευμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, παρουσία και του Γκίκα Χαρδούβελη, ενώ εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου τόνισε ότι θα είναι κρίμα να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. The idea of contemplating the possibility not to reimburse a huge debt is suicidal. It's not possible. It would mean default, and that's what we try to avoid for years. Μιλώντας σε έκτακτη σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε εκ νέου στον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας τον επικίνδυνο για τη χώρα. Ο Σαμαράς είναι ικανός ακόμα και να σκηνοθετήσει background με τεχνητή φυγή κεφαλαίων φύλλα προσκύμενών του επιχειρηματιών, προκειμένου να κάνει πιστικό το επιχείρημα του φόβου. Έχουν όμως γνώση οι φύλακες. Όσοι το επιχειρούν θα λογοδοτήσουν. Από τις Βρυξέλλες ο Ευάγγελος Βενιζέλος κάλεσε τα κόμματα του συνταγματικού τόξου να αφουγκραστούν τη βούληση των πολιτών εκλέγοντας πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το κλειδί των εξελίξεων το κρατά ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ο λαός έχει τον τρόπο να επιβάλλει την σταθεροποίηση, την αποφυγή των εκλογών. Ο λαός μπορεί, αν θέλει, να ανεχθεί την δημαγωγία και την ανευθυνότητα και να επιλέξει δρόμους οι οποίοι είναι απολύτως άγνωστοι και αβέβαιοι. Την ίδια ώρα ο Φώτης Κουβέλης δηλώνει ότι δεν θα θεωρήσει αποστάτες όσους βουλευτές της Δημάρ ψηφίσουν υπέρ της εκλογής Προέδρου. Μακριά από μένα οι αφορισμοί περί αποστασίας, περί κουμπαράδων, αργυρονίτων και όλα τα σχετικά. Ο κάθε βουλευτής και εν προκειμένου και οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς υπολογίζουν όλη την πολιτική κατάσταση. Υπολογίζουν αυτό που λέγεται το κρίσιμο μέγεθος για την παρούσα φάση της ελληνικής πολιτικής ζωής. Και στη βάση αυτής της αξιολόγησης απεφάσισαν ομόφωνα ότι δεν θα ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. SMS σε 3 ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από το κόμμα του έστειλε ο Πάνος Καμένος, ζητώντας τους να μην ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θέλω να το πω δημόσια, αυτό και τον κύριο Γιωβανόπουλο του το έχω ζητήσει και το ζητάω και τώρα δημόσια. Και του κύριου Καπερνάρου και της κυρίας Γιαταγάνα. Ανεξάρτητα του τι κάνει. Ο κ. Καπερνάρος εδώ μας είχε πει ότι θα μιλήσει με τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Καπερνάρος δεν θα ψηφίσει. Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση των 24 ανεξάρτητων βουλευτών, με ορισμένους να παραμένουν επιφυλακτικοί και άλλους να ανοίγουν τα χαρτιά τους. Η προσφυγή στις κάλπες, σε πρόωρες κάλπες τώρα, το Φλεβάρι, θα είναι καταστροφική. Θα απολογιστώ μόνο στη συνείδησή μου και συνείδηση του δεκανησιακού λαού. Και θα το δείξω για άλλη μια φορά την ώρα της ψηφοφορίας, τόσο την Τετάρτη όσο και στις επόμενες 2 οι οποίες θα ακολουθήσουν.
Προς αναβολή οδεύει για μία ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ενώ την ίδια ώρα έντονο είναι το ενδιαφέρον δύο εταιριών για το φιλέτο της πρώην Αμερικανικής βάσης των Γουβών που έχει βγάλει στο σφυρί το ΤΑΙΠΕΔ. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο αυτά θέματα. Χάρη, καλησπέρα. Θανάση, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και εσύ, Θανάση, μάλλον μία ακόμα αναβολή και μάλιστα στη χειρότερη χρονική περίοδο. Μιλάμε για το διαγωνισμό του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Οι εταιρείες οι οποίες είχαν περάσει από την πρώτη φάση στη δεύτερη και έπρεπε να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές αύριο έχουν ζητήσει να υπάρξει μία αναβολή περίπου ένα με ενάμιση μήνα ακόμα, δηλαδή να πάμε μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους. Θα γίνει δεκτό ή δεν θα γίνει, θα το ξέρουμε αύριο το πρωί από το Υπουργείο Υποδομών. Μέχρι στιγμής, δεν νομίζω ότι έχει και άλλες επιλογές στο Υπουργείο Υποδομών, με δεδομένο ότι οι προσφορές είναι συγκεκριμένες. Αυτοί που τις έχουν καταθέσει ζητούν πίστοση χρόνου, ως εκ τούτου ή θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται ή θα δοθεί πίστοση χρόνου. Θα δοθεί πίστοση χρόνου στις εταιρείες, κάτι το οποίο φαίνεται πιο πιθανό με δεδομένο ότι το Υπουργείο ήταν αυτό που και την πρώτη φορά, δηλαδή τον Νοέμβριο, είχε δώσει ένα μήνα πίστοση χρόνου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, ήταν ένας διαγωνισμός που συμπεριλάμβανε δύο τμήματα της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών, το μικρό και το μεγάλο. Το μικρό είναι 30 στρέμματα, το μεγάλο είναι αρκετά μεγαλύτερο, 231 στρέμματα, αν θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο τμήμα δεν υπήρξε εταιρεία που να ζήτησε να αγοράσει τη συγκεκριμένη έκταση. Στο πρώτο τμήμα, τα 30 στρέμματα, τα οποία είναι και παραλιακά, δηλαδή είναι ουσιαστικά το κομμάτι της παραλίας, εκεί όπου είχε δημιουργηθεί πριν από χρόνια με κοινοτικά κονδύλια ένα αναψυκτήριο και το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ και έχει λαϊλατηθεί. Έχει λοιπόν βρέθηκε μειοδότης, βρέθηκαν δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες, είναι η Demand ΑΕ και η εταιρεία Jumbo, και μένει να δούμε ποια θα είναι, ποια από τις δύο θα πάρει το συγκεκριμένο κομμάτι. Στο χώρο εκεί μπορούν να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες αναψυχής, δραστηριότητες εμπορικές, αλλά και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την εστίαση. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και για τα δύο αυτά θέματα. Στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή και δέσμευση της κυβέρνησης για εκλογές εντός του 2015, επέμενε ο Σταύρος Θεοδωράκης μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση που οργάνωσε την Κυριακή το απόγευμα το ποτάμι στο Ρέθινο. Ο ίδιος χαρακτήρισε επίσης ευκαιρία συνεννόησης στην παρούσα πολιτική συγκυρία, τονίζοντας πως η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να συνεννοηθούν κυρίως για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, αλλά και για το καυτό ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Έτοιμο για εκλογές με πλήρεις καταλόγους βρίσκεται το ποτάμι, σύμφωνα με τον επικεφαλής Σταύρο Θεοδωράκη. Αυτό που ζητάμε είναι να συζητήσουν τα κόμματα προεκλογικά πολύ σοβαρά πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε έτοιμοι εκεί να πούμε ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας και ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση για τίποτα και το λογαριασμό θα το πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός. Ο Σταύρος Θεοδωράκης αναγνωρίζει τη δυσκολία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και καλεί όλους να οπισθοχωρήσουν και να έρθουν σε συνεννόηση για το καλό της χώρας με εθνικές εκλογές μετά την τουριστική περίοδο του 2015 τον Νοέμβριο. Είναι δύσκολο να βρεθούν οι 180. Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να βγει πρόεδρος από αυτή τη Βουλή. Δεν πρέπει να μείνει η χώρα χωρίς πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά πρέπει η κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα κάνει εκλογές τους επόμενους μήνες. Εμείς έχουμε προτείνει τον Νοέμβριο, μετά την τουριστική περίοδο. Να κάνει η κυβέρνηση ένα βήμα πίσω σε σχέση με τον χρόνο εκλογής και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα βήμα πίσω σε σχέση με την εκλογή του Πρόεδρου. Αυτή η μικρή συνεχής εφήλιοι που γίνονται στην κοινωνία δεν γίνεται για να κερδίσουμε κάτι, γίνεται απλώς για να κερδίσουν το χειροκρότημα των κομματικών τους στρατών. Επιμένει στη θέση του για καμία συνδιαλλαγή με το παλιό Σταύρος Θεοδωράκης, συγκαταλέγοντας το παλιό όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εύκολες οι στιγμές. Μάλλον είναι αρκετά δύσκολες. Και πρέπει το επόμενο διάστημα να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις. Νομίζω ότι το παλιό σύστημα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζεται ως νέο, αλλά ουσιαστικά είναι κάτι παλιό. Νομίζω λοιπόν ότι το παλιό σύστημα δεν έχει βάλει μυαλό με τα λάθη του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι και είναι συνεχής να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση στη Βουλή, νέους ανθρώπους, νέους δημιουργούς, νέους επαγγελματίες, νέους επιστήμονες,
ανθρώπους δηλαδή που δεν θα έχουν σχέση με το παλιό σύστημα. Γιατί η Βουλή χρειάζεται νέο αίμα και η κυβέρνηση χρειάζεται έμπειρα χέρια. Αφήνουμε το χώρο των πολιτικών εξελίξεων, κυρίες και κύριοι. Δείτε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ποια τα προβλήματα των ελληνικών εξαγωγών, γιατί η χώρα μας βρίσκεται ακόμη αρκετά βήματα πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές και τι προτείνουν οι ειδικοί. Έπεσαν υπογραφές το πρωί για την κατασκευή του κόμβου του συνδετήριου δρόμου, κυρίες και κύριοι, του κόμβου των Μουρνιών με την πόλη των Χανίων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.250.000 ευρώ και ο χρόνος αποπεράτωσής του είναι 30 μήνες. Ένα ακόμα βήμα για τη σύνδεση του κόμβου των Μουρνιών με την πόλη των Χανίων πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, όπου υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου. Έχουμε την μεγάλη χαρά να υπογράψουμε σήμερα τη σύμβαση για τον κόμβο των Μουρνιών, που αποτελεί και την κύρια πύλη εισόδου από ΒΟΑΚ στην πόλη των Χανίων. Τα Χανιά στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία πύλη εισόδου που αντάξια των αναγκών που υπάρχουν, και αυτή η πύλη εισόδου πραγματικά θα λύσει πολλά προβλήματα. Σήμερα υπεγράφει σύμβαση, σε 30 μήνες θα έχουμε το έργο ολοκληρωμένο και ελπίζουμε και πολύ νωρίτερα να επιληθούν τα υπόλοιπα προβλήματα. Πάντως η υπογραφή της σύμβασης δεν σημαίνει και άμεση έναρξη των εργασιών, καθώς θα πρέπει να μεσολαβήσουν κάποιες ακόμα ενέργειες, με πρώτη την ένταξη του έργου προϋπολογισμού 6.250.000 ευρώ στο νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΟΔΟΕ χωρίς να έχει τον απαραίτητο προϋπολογισμό. Σύντομα όμως θα περάσει στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, και νομίζουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου και για τα Χανιά και για την Κρήτη, για τον πάνω στον βορειοδυτικό άξονα. Αρχικά εντάχθηκε στο εθνικό σκέλος, γιατί χωρίς την ένταξη σε ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να γίνει και ρήξη απαλωτρίωσης. Και με την ενεργοποίηση του ΣΕΣ που αναμένεται να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2015, από τα πρώτα έργα που θα ενταχθούν είναι αυτό. Όχι επειδή το λέω εγώ ή επειδή το λέμε εμείς εδώ. Ήδη μας έχει διαβεβαιώσει αυτό το πράγμα εγγράφος η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Υποδομών. Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεραστεί είναι η διαδικασία των απαλωτριώσεων. Έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και του Δήμου Χανίων. Έχουμε επιλέξει να συνεργαστούμε πολύ στενά με το Δήμο Χανίων, ώστε να, με τη δική του βοήθεια, να αντιμετωπιστούν ειδικά τα θέματα των απαλωτριώσεων. Οι υπηρεσίες του Δήμου Χανίων εργάζονται εντατικά, και ιδιαίτερα η τεχνική υπηρεσία, για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτά τα τεχνικά ζητήματα, και στη συνέχεια θα ζητήσουμε και την συμπαράσταση και τη βοήθεια στην κυριολεξία και τη συνένεση των ανθρώπων από τα οικόπεδα των οποίων θα περάσει αυτό το έργο. Πρέπει να συνενέσουν, είναι έργο πνοής, οι άνθρωποι φυσικά θα αποζημιωθούν, όμως μην μπουν εμπόδια και χάσουμε ένα έργο ή καθυστερήσουμε ένα έργο τόσο μεγάλης πνοής. Η ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης του κόμβου των Μουρνιών με την πόλη των Χανίων αναμένεται να συμβάλλει καταλυτικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, ενώ θα δώσει και τη δυνατότητα να μεταφερθούν εκτός αστικού ιστού κάποιες υπηρεσίες. Στο ανύπαρκτο μάρκετινγκ και στην έλλειψη κατοχύρωσης των ελληνικών προϊόντων με ονοματεπώνυμο, απέδωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγείων Τροφίμων και Ποτών του Εξωτερικού, Αριστοτέλης Καρβέλλας, την υφιστάμενη κατάσταση. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκεκριμένων δράσεων, στις οποίες σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα επιμελητήρια, ενώ χαρακτήρισε ως εξαιρετικά θετική την προσπάθεια της Ελληνικής Γραμματείας Εμπορίου για τη δημιουργία σήματος ποιότητας ελληνικής κουζίνας. Σε σημαντικές επισημάνσεις για τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, το ανύπαρκτο μάρκετινγκ, την ανάγκη κατοχύρωσης των προϊόντων κάθε περιοχής με ονοματεπώνυμο, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων Τροφίμων και Ποτών του Εξωτερικού, Αριστοτέλης Καρβέλλας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Νησιωτικών Επιμελητηρίων που διεξήχθη το Σάββατο στα Χανιά. Ο στόχος μας δεν είναι το να παραμείνουμε στην κλειστή κοινωνία, που βέβαια είναι πολύ μεγάλη, της ομογένειας. Ο στόχος τόσο του φορέα όλο, αλλά όσο και επιχειρηματικά, είναι η ελληνική ποιότητα να αναδειχθεί και να επικοινωνηθεί στη διαδικασία της του μέσου Ευρωπαίου και εκτός Ευρώπης καταναλωτή. Αυτό που χάσαμε
και δυστυχώς συνεχίζουμε να το κακοποιούμε, είναι το marketing, το ανύπαρκτο marketing πάνω στο ελληνικό προϊόν. Αυτό έχουμε ανάγκη να το κοινωνήσουμε στους καταναλωτές, στα διεθνή δίκτυα, για να αντιληφθούν το πόσο ανάγκη έχουν αυτή την ποιοτική μεσογειακή γαστρονομία, η οποία σαφώς είναι γέννημα θέμα του τόπου σας. Σε αυτό το εγχείρημα εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων και της οργανωμένης πρόωθησής τους στις αγορές του εξωτερικού, καταλυτικό ρόλο μπορεί να παίξει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Τροφίμων και Ποτών του Εξωτερικού σε συνεργασία με τα επιμελητήρια. Πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η κατοχήρωση της ονομασίας προέλευσης κάθε προϊόντος. Είναι πολύ ουσιαστικό το να φωτογραφηθούν με ονοματεπώνυμο, αυτό που λέμε εδώ και δεκαετίες, ότι πρέπει να αξιώσει το κάθε νησί, κάθε περιφέρεια, το τοπωνύμιό της, για να μπορέσει το προϊόν να μεταφέρει την τοπική κουλτούρα, την τοπική, το τοπικό πολιτισμό και τον τοπικό τουρισμό. Οι Έλληνες επιχειρηματίες καλούνται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σελετροπέ, Αριστοτέλη Καρβέλα, να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ιταλών, οι οποίοι εδώ και 30 χρόνια με απλές μεθόδους έχουν πετύχει την καταξίωση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Μέσα από ένα τέτοιο δίκτυο θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς πιστοποιήσεις ιδιαίτερες, χωρίς διαδικασίες νομικών πλαισίων, χωρίς αποφάσεις υπουργικές, απλά με μία πιστοποίηση εθνική ότι το προϊόν αυτό παράγεται από τα Χανιά. Τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε ούτε τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε τους κανονισμούς των νομικών πλαισίων. Θέλουμε μία απλή βεβαίωση εθνική, σαφέστατα, μια ομπρέλα εθνική που θα μα δώσει την προστιθέμενη αξία που έχουμε ανάγκη στα ελληνικά προϊόντα. Όπω επεσήμανε ο πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Τροφίμων και Ποτών τη Ομογένεια στι αγορέ του εξωτερικού, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κάποιο ελληνικά προϊόντα. Για την αποκατάσταση αυτή τη εικόνα, ο Σελετροπέ προχωρά σε συγκεκριμένε ενέργειε. Ο μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή ξέρει τι είναι ελληνικό προϊόν όσο βρίσκεται σε διακοπέ. Το μεγάλο λάθος είναι αυτό, το ότι όταν γυρνάει πίσω δεν το βρίσκει παντού. Εκεί έχουμε εστιάσει την ανάγκη του ουσιαστικού μάρκετινγκ του ελληνικού προϊόντος και σαν φορέας, αλλά και το κοινωνούμε και σε ανθρώπους που δεν είναι μέλη μας. Η ανάγκη του μέσου Ευρωπαίου καταναλωτή και εν μέσω κρίσης δεν είναι να το βρει μόνο στο εστιατόριο. Θέλει να το βρει και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στο ράφι της γειτονιάς του και να πάει να δοκιμάσει μόνος του να φτιάξει ένα ελληνικό πιάτο απλό. Αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχεδιάζει το σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει όθηση στην ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας. Εσίως φτάνουμε μια ομάδα που συμμετέχουν και τα επιμελητήρια τα νησιωτικά, το να δημιουργήσουμε επιτέλους αυτό το σήμα που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, να προβάλλουμε και να πιστοποιήσουμε στον κάθε καταναλωτή που μπαίνει μέσα σε ένα εστιατόριο ότι το πιάτο που τρώει προέρχεται από τις Κυκλάδες, από τα Δωδεκάνησα, από την Κρήτη, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Ήπειρο. Να έχουν ονοματεπώνυμο τα τοπικά προϊόντα που δεν γνωρίζουμε. Ο πρόεδρος του Σελετροπέ, Αριστοτέλης Καρβέλας, δήλωσε ότι ο φορέας τον οποίο προεδρεύει έχει προτείνει κατά το παρελθόν σχέδια στήριξης για να αντιμετωπιστεί η συρρήκνωση του ελληνικού εστιατορίου στο εξωτερικό. Την ανησυχία τους για την στατικότητα του κτηρίου του Οδείου εκφράζουν τοπικοί φορείς του Ρεθύμνου. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Μάνθος Καπετανάκης. Πάμε να τον συναντήσουμε. Μάνθο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση, κυρίες και κύριοι, από το Ρεθύμνο. Πάνω από 400 χρόνια στέκει στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου το σημερινό Οδείο και μπορεί να αποδομήθηκαν ένα προς ένα και αριθμημένα τα λίθινα στοιχεία του στα τελευταία 9 μέτρα του μιναρέτου Νεραντζέ Τζαμί υπό τον φόβο κατάρρευσης. Ωστόσο, εδώ και πάνω από 3 χρόνια το υπεραιωνόβιο κτίριο συγκρατεί τις βαριές σιδεριές που το στηρίζουν, αποτελούν ωστόσο ταυτόχρονα και σημαντικό βάρος, καθώς μόνο μία από τη μία πλευρά οι σιδεριές καταλήγουν στο έδαφος. Από τις 3 άλλες πλευρές καταλήγουν στο ίδιο το κτίριο, βαραίνοντάς το σημαντικά. Ο Σύνδεσμος Διαδόσεως Καλών Τεχνών Ρεθύμνου, που διαχειρίζεται το μνημείο, εξασφαλίζει κονδύλια που μεσαβίας επαρκούν για τη στεγανοποίηση των παραθύρων. Ενώ το βάρος και οι βροχές μπορεί να πλήξουν το μνημείο, εάν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναδόμησης το γρηγορότερο δυνατόν. Κάτι όμως που είναι αρκετά χρονοβόρο. Και την ίδια ώρα υπάρχουν και εντονότατα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οδείο. Άρα, ως εκ τούτου, το ένα συνδέεται με το άλλο και κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση του προβλήματος που προκύπτει. Ακριβώς. Δυστυχώς έχουν περάσει εποχές όπου οπότε και παλαιότερα οι ευάριθμοι μαθητές του Οδείου Ρεθύμνου, το οποίο φέρει μάλιστα σύμβαση και με το Εθνικό Οδείο Αθηνών, κατάφερναν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στα έξοδα διαχείρισης.
Ενώ τώρα πια έχει γίνει διακανονισμός για το ρεύμα που ανέρχεται σε άνω των 1.500 ευρώ ανά λογαριασμό, ενώ στα 200 ευρώ ανέρχεται η ενοικίαση του οδείου συν ΦΠΑ για την φιλοξενία εκδηλώσεων σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των οικονομικών προβλημάτων. Τα ίδια φέρεται να χρεώνει και το γειτονικό σπίτι του πολιτισμού με χωρητικότητα 160 ατόμων, ενώ το οδείο χωράει 260 καθήμενους. Η διαφορά όμως είναι ότι το οδείο αφορά σε μνημείο 400 ετών και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τσίχλες κάτω από τις καρέκλες του, να καπνίζουν και να αφήνουν καφέδες πάνω στο πιάνο εν ώρα πρόβας. Και στις παιδικές παραστάσεις τα παιδιά να φέρουν μαζί τους τρόφιμα και αναψυκτικά και να ρυπαίνουν το μνημείο της βυζαντινής ενετικής εποχής. Είναι πολύ πιο αυστηρή η όρη για την χρήση της συγκεκριμένης αίθουσας από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ακριβώς. Ρυπαίνουν ένα μνημείο 190 ετιών με την ίδια άνεση που δυστυχώς το πράττουν και σε κάθε σύγχρονο ιδιωτικό κινηματογράφο. Μάλιστα. Μάνθο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του απόψινου κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για κάλυψη αναγκών σε σίτηση, στέγαση αλλά και επαγγελματική ένταξη, εντάσσονται 15 άστεγοι των Χανίων. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος Παιδοχανίων αγγίζει τις 130.000 ευρώ και η εφαρμογή του ξεκινάει από την 1η-1η του 2015 με φορέα υλοποίηση στον ΔΟΚΙΠ. Δώρο ζωής για 15 άστεγους ανθρώπους της πόλης των Χανίων αποτελεί η ένταξή τους στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Στέγαση Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως είναι η σίτηση και η στέγαση. Το πρόγραμμα ύψους 130.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το πρωτογενές πλεώνασμα και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και θα διαρκέσει για ένα χρόνο. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τη σίτηση, στέγαση και επανένταξη στην κοινωνία και ο δεύτερος την ένταξη στην αγορά εργασίας. Εμείς αναλάβαμε 2 του Οκτώβρη, 10 του μήνα, καταθέσαμε άρτια πρόταση χρηματοδότησης. Είναι από το κοινωνικό πλεώνασμα. Ο πρώτος λοιπόν πυλώνας περιλαμβάνει τα έξοδα ενοικίου, τα μισθώματα ουσιαστικά ενοικίου, καθημερινά έξοδα των αστέγων, καθώς και οικοσυσκευές έτσι για να μπορούν ένας άστεγος από το παγκάκι να μπει σε ένα διαμέρισμα και να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι ουσιαστικά ο πυλώνας εργασιακής ένταξης, όπου εκεί το σύνολο των αστέγων θα επανενταχθούν εργασιακά, θα έχουν ουσιαστικά δηλαδή μια ευκαιρία ώστε να λύσουν το πρόβλημα μόνιμα. Γιατί γνωρίζοντας ότι όταν έχεις δουλειά, είναι δεδομένο ότι μετά μπορείς να ενταχθείς στην κοινωνία κανονικά. Ήδη έχουν επιλεγεί οι άστεγοι που θα ωφεληθούν. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και του ΔΟΚΙΠ έχει καταφέρει και έχει ολοκληρώσει όλες τις κοινωνικές έρευνες. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 15 άτομα, τα 10 είναι μεμονωμένα άστεγοι. Υπάρχουν δύο οικογένειες, μία μονογονεϊκή, μία γυναίκα δηλαδή και ένα παιδί. Και μία άλλη οικογένεια, γυναίκα, άντρας και βρέφος. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολίτικης του Δήμου Χανίων, Μιχάλης Βλαχάκης, τόνισε ότι η εφαρμογή του προγράμματος δεν αποτελεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα των αστέγων. Γι' αυτό, σε συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή, δρομολογείται η δημιουργία ξενών αστέγων που θα αποτελέσει τη μόνιμη λύση. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου για την παραχώρηση ενός κτηρίου στα Λενταριανά, το οποίο θα μπορούσε να μετατραπεί σε ξενώνα αστέγων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως ξέρετε, έχει και κάποια αρνητικά με την έννοια ότι πρέπει να είσαι Έλληνας πολίτης, έτσι. Οπότε μιλάμε για κάποιους μετανάστες οι οποίοι μένουν εκτός του προγράμματος. Δεν πρέπει να έχεις υποεξάρτηση, οπότε πάλι μένουν κάποιοι είτε με αλκοόλ είτε με ναρκωτικά, οι οποίοι άστεγοι μένουν και αυτοί εκτός. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μια συνολικότερη λύση. Η λύση αυτή θα είναι εφόσον καταφέρουμε σαν Δήμος και έχουμε ένα ξενώνα αστέγων. Και εκεί χρειαζόμαστε την βοήθεια της Εκκλησίας. Είμαστε σε πρώιμο στάδιο συμφωνίας με την Εκκλησία. Υπάρχει ένα παλιό οικοτροφείο της Εκκλησίας στα Λενταριανά, το οποίο προσπαθούμε, βρίσκοντας τους ιδιοκτησιακούς τίτλους, να καταφέρουμε να χρηματοδοτηθεί. Η εφαρμογή του προγράμματος στα Χανιά είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας της κοινωνικής υπηρεσίας του ΔΟΚΙΠ σε συνεργασία με φορείς του Δήμου και της πόλης των Χανίων, συλλογικότητες όπως το Κύτταρο Χαλέπα, στο Στέκι Μεταναστών και τα ΚΑΠΗ, η οποία περιέλαμβανε την πλήρη χαρτογράφηση σε επίπεδο Δήμου των Αστέγων αλλά και των ενδυνάμει ωφελουμένων του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως άτομα που μένουν σε κάποια κατοικία αλλά σε κακές συνθήκες διαβίωσης. Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης ελιάς ξεκινά στο Δήμο Κισάμου. Η υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Ομάδας Παραγωγών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελιάς έγινε νωρίς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Χανίων.
Ο Δήμος Κισάμου, στο πλαίσιο των δράσεών του για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα και σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης της ελιάς στην περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με την ομάδα παραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελιάς νομού Χανίων. Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Δευτέρας, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Κισάμου και τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών συμφωνητικό συνεργασίας χρονικής διάρκειας 2 ετών. Ο Δήμος Κισάμου θα διαθέσει τον απαιτούμενο χώρο και η υλικοτεχνική υποδομή και η ομάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης θα διαθέτει την τεχνογνωσία με τεχνολόγο γεωπόνο, ο οποίος θα εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο Δήμο Κισάμου και συμπληρώνοντας τη διαδικασία τη χειμερινή για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, βιολογικά ΠΓΕ και ΠΟΠ, αλλά και στη συνέχεια για καλύτερη ενημέρωση, βελτίωση και των νέων προγραμμάτων για καλλιέργειες που χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση, όπως είναι τα θερμοκήπια, για το θέμα της διαχείρισης των λιπασμάτων και ένα σωρό άλλων προβλημάτων που απασχολούν τους αγρότες μας. Θα έχουμε λοιπόν αυτή την τεράστια δυνατότητα να γίνει μέσα από την ομάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης νομού Χανίων, που είναι άρτια καταρτισμένη και διαθέτει το απαιτούμενο γεωπονικό και τεχνικό προσωπικό. Από την πλευρά του πρόεδρου της ομάδας παραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελιάς νομού Χανίων, Θεμιστοκλής Περβολιανάκης, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι αγρότες στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε την Δημοτική Αρχή για τη συγκεκριμένη συνεργασία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Κισάμου, όπως και τους άλλους Δήμους του Δήμου Αποκορώνου, το Δήμο Σφακίων και το Δήμο Πλατανιά, που συνεργαζόμαστε και τώρα θα συνεργαστούμε και με το Δήμο Κισάμου για το καλό των αγροτών μας, των παραγωγών όλων, για ένα καλύτερο αύριο στις δύσκολες μέρες που περνάει ο αγροτικός κόσμος. Νομίζω είναι μια σημαντική πρωτοβουλία από το Δήμο, πέρα από τα τεχνικά ωφέλη που θα έχουν οι παραγωγοί, σε μείωση κόστους παραγωγής, σεβασμός περιβάλλοντος, καλύτερα ποιοτικά προϊόντα, ασφαλή και υγιεινά για τον καταναλωτή, αλλά ένα μπράβο παραπάνω με την έννοια ότι στο Δήμο Κισάμου υπήρχε ένα θεσμικό κενό, δεν υπήρχε ένα θεσμικός φορέας ο οποίος ουσιαστικά υπό την πολιτική του ομπρέλα να μπει αυτή η συγκεκριμένη πολιτική, αυτή η πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να αγκαλιάσει όσους παραγωγούς περισσότερους γίνεται, όπως γίνεται και με τους άλλους Δήμους που ήδη συνεργάζεται η ομάδα. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Αισθητή μείωση στην κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΗ Ηρακλείου το 2014. 14.000 κατέθεσαν τις πινακίδες τους το 2013. 10.000 λιγότεροι φέτος. Ουρές για τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Πολίτες ζητούν δόσεις ακόμη και μικρότερες των 50 ευρώ, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Νεκρός βρέθηκε τελικά το πρωί ο 74χρονος Γεώργιος Βασάλος, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε στις 7.30 το πρωί σε αγροτική περιοχή κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, με τις ενδείξεις πάντως να αποκλείουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Τον πιο τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 74χρονου Γιώργου Βασάλου από τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου. Βρέθηκε νεκρός από εργάτη σε μια ρεματιά στην Αγία Μαρίνα Περάματος σήμερα στις 7.30 το πρωί. Αν τον έβλεπε νεκρός, θα τον βοηθήσω οπωσδήποτε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μεγάλη κινητοποίηση γίνει και χθες. Και αστυνομία και τα ΕΜΑΚ είχαν έρθει, γυρέψαν περιοχές, πήγαν πέραμα, λατσιμάδες, ετιονέ, παντού. Είχε κινητοποίηση. Τον γυρέψανε πολύ. Ο άτυχος 74χρονος Γιώργος Βασάλος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου την περασμένη 5η 11 Δεκεμβρίου. Έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Πήγαινε πέραμα Αγγελιανά, Αγγελιανά πέραμα. Αυτό τίποτα άλλο. Κάθε μέρα έκανα 2-3 δρομολόγια. Αλλά τώρα τι έγινε με τη βροχή, με το ένα, με το άλλο, δεν ξέρει άνθρωπος. Άνοι, αλλά δεν, όχι και πολύ. Δεν τόσο αυτό το πράγμα πολύ. Αλλά συνεχώς πηγαινόταν πέραμα Αγγελιανά, πέραμα Αγγελιανά και έκανε το στόπου για να τον πάρουν να πάει στο πέραμα ή να γυρίσει στο χωριό. 14.000 πινακίδες οχημάτων είχαν κατατεθεί το 2013 στην εφορία Ηρακλείου. Σήμερα, για ολόκληρο το 2014, έχουν κατατεθεί περίπου 4.000 πινακίδες, ενώ δεκάδες πολίτες πέφτουν καθημερινά για να ρυθμίσουν τα χρέη τους απέναντι στην εφορία. Αίσθηση πάντως, κυρίες και κύριοι, προκαλεί το γεγονός πως φορολογούμενοι ζητούν ακόμη και μικρότερες δόσεις από την ελάχιστη που έχει οριστεί στα 50 ευρώ, καθώς και πάλι αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και σε δόσεις αυτού του οικονομικού επίπεδου. Περίπου 4.000 πολίτες έχουν καταθέσει πινακίδες στην ΔΟΗ του Ηρακλείου μέχρι σήμερα, ενώ πέρυσι είχαν κατατεθεί συνολικά 14.000 πινακίδες.
Όπως λέει ο διευθυντής της εφορίας, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι καταθέτουν τις πινακίδες για το δεύτερο αυτοκίνητο και επιλέγουν να πληρώσουν μόνο για το χρονικό διάστημα που το κυκλοφορούν. Δηλαδή γύρω στις 4.000 είναι όλες τις πινακίδες που έχουμε πάρει κάτω. Ευελπιστούμε ότι κυρίως θα πέσουν οι πινακίδες των ενοικιαζομένων τώρα που έχουν πακέτα, θα ανεβάσουν το ποσό. Αν αναλογιστούμε όμως ότι η Α και Β το 2013 πήρε 14.000 πινακίδες και το 2013 και εγώ έχω πάρει ήδη 4 σαν ενοποιημένη ΔΟΗ, πιστεύω ότι θα έχουμε μία μείωση, αρκετά μεγάλη μείωση της κατάθεσης των πινακίδων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Καταθέτουμε πινακίδες. Δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Να κάνουμε. Μη χρήσεις. Δεν το χρησιμοποιώ. Τεράστια όμως είναι και η προσέλευση του κόσμου για να ρυθμίσει τα χρέη του προς την εφορία. Ο διευθυντής της εφορίας Ηρακλείου επισημαίνει ότι ρυθμίζονται μόνο τα βεβαιωμένα χρέη και όπως λέει, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 22 υπάλληλοι καθημερινά ασχολούνται με τις ρυθμίσεις χρεών των πολιτών. Έρχονται πάρα πολύ. Έρχονται πάρα πολύ. Αν φανταστείτε ότι έχω 22 άτομα στο δικαστικό που δεν έχουμε λόγο να ρυθμίσουμε, ρυθμίζονται στα λογιστικά γραφεία μόνο για ενημέρωση οποιασδήποτε μορφής ή μόνο για οποιαδήποτε ρύθμιση, δεν μπορούν να την εντάξουν, να τη φτιάξουν τα λογιστικά γραφεία. Παρά τα αυτά, γίνεται χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται. Και εγώ θα έλεγα μπράβο στον κόσμο. Έτσι. Πραγματικά, η πιο φορολογική συνείδηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στον απλό πολίτη. Το λέω δημόσια. Η μέρα αλληλεγγύη ήταν η σημερινή για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Χανίων. Όσοι πολίτες ή φορείς το επιθυμούσαν, προσέφεραν προϊόντα για τις ανάγκες της κοινωνικής αυτής δομής. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Δήμου Χανίων και του κοινωνικού παντοπολείου για την ημέρα αλληλεγγύης, προσφέροντας ο κάθε ένας ό,τι μπορούσε: τρόφιμα, γάλα, όσπρια, ζυμαρικά. Ο Χανιώτης πολίτης είναι ευαισθητοποιημένος, δείχνει έμπρακτα ότι μπορεί να βοηθήσει συγκεκριμένες ομάδες και άτομα της Χανιώτης κοινωνίας που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν με τα σημερινά οικονομικά προβλήματα, να αντεπεξέλθουν σε μια διαβίωση αξιοπρεπή. Βλέπω λοιπόν ότι οι Χανιώτες στηρίζουν το κοινωνικό παντοπολείο διότι εκτιμούν αυτό που προσφέρει. Δηλαδή προσφέρει τρόφιμα πρώτης ανάγκης, λαχανικά, είδη ένδυσης, υπόδυσης, παιδικά είδη, σχολικά είδη, ό,τι μπορεί κατά το δυνατόν από ιδίους πόρους αλλά και από τις συνδρομές και τις συμπαράστασεις των Χανιωτών προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί αξιολογημένα άτομα τα οποία έχουν ανάγκες. Παράλληλα, οι πολίτες ενημερώνονταν από ομάδα εργαζομένων και εθελοντών του κοινωνικού παντοπολίου για τις δράσεις του. Οι εγγραφές για το κοινωνικό παντοπολίο έχουν πάρει παράταση μέχρι και την Τρίτη, 23/12 και ενδεχομένως να πάρουν και άλλη παράταση, η οποία θα ανακοινωθεί σε εφημερίδες. Επίσης, από αύριο έως και τις 19 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, διοργανώνεται χριστουγεννιάτικο παζάρι με την ευθύνη της ομάδας εθελοντών του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Χανίων στο φουαγέ του Δημαρχείου. Εκτός ελληνικών σύνορων θα βγούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Αιματηρό τέλος είχε το θρίλερ της Ομηρίας στην Αυστραλία με την έφοδο πάνωπλων κομμάντων της αστυνομίας στο κεντρικό καφέ όπου 49χρονος Ιρανός κρατούσε επί 16 ώρες ομήρους, εργαζόμενους και πελάτες. Η αστυνομία του Σίδνεϊ βεβαίωσε ότι ο δράστης και ένας ομήρος έπεσαν νεκροί κατά την έφοδο, ενώ άλλοι τρεις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας αστυνομικός. Να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Police unit moved in. We could see them in dark uniforms, NVG, night vision goggles on, looking towards the doors. There was a shot fired. We think at that point that it was the gunman firing a shot. We heard from one police officer saying that a hostage was down, and at that point, the police moved in. Calling the media generally scumbags. Can you describe what he sounded like? Was he? Yeah, that's what I was wondering. Was he unhinged? Was he yelling? What was kind he angry? Of accent he had? Yeah, well, he had a Middle Eastern accent with an Australian tinge. Since they're dealing with a lunatic, they're dealing with a person who's making outrageous claims. He wants the government to acknowledge that this is a terrorist operation, that he's doing this on behalf of ISIS or ISIS. Indications are that this is a lone wolf attack, that he was inspired by ISIS, they wanted to do this to retaliate for US and Australian airstrikes against ISIS in Iraq and Syria. In a recent posting, he talks about
the Australians and the Americans as terrorists. So that appears to be the motivation here, but it is a new model for ISIS. The ISIS spokesman Abu Muhammad al-Adnani back in September called for lone wolf attacks in the West in a fatwa, telling ISIS supporters worldwide it was their religious obligation to launch these kind of attacks. Πίσω στα δικά μας τώρα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων συναντήθηκε το πρωί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης. Ο κ. Σταθάκης ενημερώθηκε για μια σειρά από θέματα αστυνόμευσης που αφορούν τα Χανιά, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της Ελλάς. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ανδρέα Δασκαλάκη, είχε το πρωί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης. Οι δύο άντρες είχαν μια 20λεπτή συνάντηση όπου και συζήτησαν διάφορα θέματα που άπτονται της αστυνόμευσης και όχι μόνο. Παράλληλα, ο κ. Σταθάκης συνεχάρει τον αστυνομικό διευθυντή για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ως διευθυντής αστυνομίας Χανίων σε κύρια ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του νομού. Είχαμε μια διεξοδική ενημέρωση από τον ταξίαρχο Δασκαλάκη για όλα τα θέματα που αφορούν το νομό μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, ο κ. Σταθάκης συναντήθηκε και με τον Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, όπου εκτός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί, συζήτησαν και για το κομμάτι του ασφαλιστικού. Συζητάμε τώρα και με την Ένωση, το Συνδικαλιστικό Φορέα των Αστυνομικών, για τα θέματα που άπτονται των συνθήκων εργασίας, των αμοιβών και των εξελίξεων του ασφαλιστικού, που είναι μείζον, και των θεμάτων που άπτονται τώρα των εξελίξεων μετά την απόφαση των δικαστηρίων, και σε αυτές τις δύο ενότητες εμείς περισσότερο ακούσαμε παρά πήραμε κάποια άλλη πρωτοβουλία, και αλλά ήταν πολύ χρήσιμη και πολύ γόνιμη συνάντηση αυτή. Μία ακόμα αιμοδοσία, την τελευταία για το 2014, οργάνωσε σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Ιωάννης. Η αιμοδοσία φιλοξενήθηκε αυτή τη φορά στους χώρους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων. Το δικό τους λιθαράκι στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας έβαλαν σήμερα αστυνομικοί αλλά και εθελοντές των Χανίων στην πρώτη αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Ιωάννης. 5 λεπτά από το χρόνο και σώζει ζωές, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω ξαναδώσει αίμα, έχω δώσει αρκετές φορές. Πιστεύω ότι λίγα λεπτά από το χρόνο μας μπορούμε να τα δώσουμε για να σώσουμε ζωές. Επειδή η Διεθνής Αστυνομικών πρωταρχικός ρόλος είναι ο συνάνθρωπος, το να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας, πιστεύουμε ότι η αιμοδοσία αυτή πρέπει να γίνεται τακτικότερη, να μπορούμε να δίνουμε, πρέπει να δίνουμε αίμα, διότι οι συνανθρώποι μας το χρειάζονται και δεν μας παίρνει χρόνο, είναι 10 λεπτά από το χρόνο μας. Πιστεύω ότι είμαστε μέσα στην επιγραμματική φάση, τη φράση που λέει, που ορίζει η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, το Σέρβο Περαμικέκο, που σημαίνει υπηρετώ δια της φιλίας. Εμείς αυτό το κάνουμε πράξη σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι για αυτό το θέμα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι μπορούμε να προσφέρουμε σαν αστυνομικοί κάτι για τον συνάνθρωπό μας. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Πιστεύω να υπάρξει και δεύτερη και τρίτη. Είναι η τελευταία εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιεί ο Σύλλογός μας φέτο. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Χανίων, ο Άγιος Ιωάννης, συνεχίζει τις δράσεις του. Ήδη έχει προγραμματίσει η εθελοντική αιμοδοσία για τον καινούριο χρόνο, στις 8 του Γενάρη με τον ΟΤΕ στην Μαργουνίου. 11 του Γενάρη θα κάνουμε την κοπή της φύτας μας και καλούμε όλους τους αιμοδότες και όλους τους χανιώτες να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση, γιατί έτσι και αυτοί θα συνεισφέρουν στο αυτό το έργο που κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο να δίνουμε το αίμα, για να στηριχτεί και ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικός, και αυτό θέλω να το τονίσω, μη κερδοσκοπικός. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια του κόσμου και σε αυτή την εκδήλωση που κάνουμε. Για να δώσετε αίμα και να γίνετε εθελοντής αιμοδότης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Ιωάννης, που βρίσκονται στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Δραγούμη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28213-44245. Το βιβλίο Ιερέας Ιωάννης Ματωνάκης, ο Ελεήμων Υπηρέτης του Θεού, παρουσιάστηκε την Κυριακή στα Χανιά. Η εκδήλωση της παρουσίασής του πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου και τοπικών φορέων στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά. Άγνωστες πτυχές της ζωής του ιερέα Ιωάννη Ματωνάκη ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσα από το βιβλίο «Ιερέας Ιωάννης Ματωνάκης, ο Ηλεήμων Υπηρέτης του Θεού» των συγγραφέων Νικολάου Δασκαλάκη και Ελένης Μαναρόλη. Ο ιερέας Ιωάννης Ματωνάκης ήταν παράδειγμα προς μίμηση, ενώ το έργο του παραμένει αξιομνημόνευτο σχεδόν έναν αιώνα μετά το θάνατό του. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που μία ιδέα και μία αγάπη που είχα από παλιά έγινε πράξη. Έγινε πράξη το βιβλίο
του πατρός Ιωάννη Μαντωνάκη, ο Ελοήμων υπηρέτης του Θεού. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθανε, όσους έχουν συμβάλει για να γίνει αυτό το βιβλίο που ήταν πολύ, και πιστέψτε με, σας το λέω ότι ήταν πολύ. Εύχομαι η ζωή αυτού του ελεήμων ανθρώπου, η ζωή αυτού του ανθρώπου που 103 χρόνια μετά έφτασε μέχρι τις μέρες μας, να γίνει παράδειγμα προς όλους. Προς τους ιερείς, προς τους αρχιερείς, προς τους πολιτικούς, και αν όλοι μαζί αλλάξουμε το εσωτερικό μας και ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο Θεός και που εφήρμοσε ο Παπαγιάννης αλλά και τόσοι άλλοι Άγιοι, θα μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας, να αλλάξουμε το περιβάλλον μας, να αλλάξουμε τον κόσμο. Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Κηδονίας και Ποκορώνου, του Δήμου Πλατανιά, της Ενορίας Γερανίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερανίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στο Γεράνι Πλατανιά. Ο ιερέας Ιωάννης Ματωνάκης πρέσβευε όλες τις χριστιανικές αρχές με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ήταν ένας ελεήμων φιλάνθρωπος ο οποίος κατάφερε να βοηθήσει όσους βρίσκονταν σε ανάγκη. Πραγματικά ιδιαίτερη χαρά. Χαιρετήσαμε το βιβλίο, το πόνιμα θέλω το συγγραφικό, του συνεργάτη μου τον Νίκο Δασκαλάκη και τη συγγραφέα μαζί, το συγγράψαν τη κυρία Μαναρόλη, που είναι στην ζωή του πατέρα Ιωάννη Ματωνάκη. Όπως φαίνεται και μέσα από το σύγγραμμα, ήταν ένας ιερέας ο οποίος είχε στην προμετωπίδα όλη τη διαδρομή, την αλληλεγγύη, τη φιλεσπλαχνία και τον τρόπο που ήθελε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Αυτές ήταν κάποιες αρχές και αξίες που τον διέπαν σε όλη του την πορεία στη ζωή του και είναι σημαντικό ότι αυτά αναδεικνύονται και βέβαια είναι και πάντα επίκαιρα και πάντα ζητούμενα, διότι πολλές φορές δεν αρκεί η οικονομική βοήθεια που μπορεί να δώσει κάποιος σε κάποιον άλλον, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και η ηθική συμπαράσταση. Παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου για τη ζωή του μακαριστού Παπαγιάννη Ματωνάκη, ενός ιερέα της περιοχής που ήταν Άγιος άνθρωπος και βοήθησε πολύ τον τόπο και την κοινωνία στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μια σεμνή τελετή για έναν άνθρωπο που προσέφερε τα πάντα στη ζωή του για τον κόσμο, πιστεύοντας στη θρησκεία και αγωνιζόμενος για αυτή σε μια δύσκολη εποχή. Ένα άνθρωπο πρότυπο, και τα πρότυπα πρέπει να παρουσιάζονται και να παραμένουν αθάνατα για τις επόμενες γενναίες. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Όλα τα νέα της επικαιρότητας, καθώς και τις ενημερωτικές αλλά και ψυχαγωγικές εκπομπές του σταθμού μας, μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kidon.gr. Μείνετε κοντά μας. Σε λίγο ακολουθεί η εκπομπή 90 λεπτά με τον Μανώλη Κανουσολάκη και απόψινό του καλεσμένο, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλή σας νύχτα.